Ένα μυστικό για εμάς τις γυναίκες, αναφορικά με το επαγγελματικό ραντεβού. Πώς κλείνουμε ένα ραντεβού. Η συμβουλή που θα δώσω θέλει θάρρος, θέλει επιμονή και πάρα πολύ να είστε παρατηρητικές. Είμαστε λοιπόν όρθιες, ντυμένες, φτιαγμένες μπροστά στο καθρέφτη, παίρνουμε το τηλέφωνο, τα έχουμε αποθηκευμένα όλα στο κινητό μας και αρχίζουμε να παίρνουμε για να κλείνουμε ραντεβού. Αυτό το οποίο θέλω, καθώς είμαστε μπροστά στο καθρέφτη και ξεκινάμε την επικοινωνία, να παρατηρούμε πώς αντιδράει το κορμί μας και η φυσιολογία μας μπροστά σε αυτό το οποίο ακούμε. Ακούμε ναι, ακούμε όχι, πώς αλλάζουμε την κουβέντα, πώς αναδιατυπώνουμε real time, σε πραγματικό χρόνο, πώς μιλάμε με θάρρος, με σεβασμό, με ενδιαφέρον, πώς αποτυπώνεται στο κορμί αυτό το οποίο ακούω από την άλλη γραμμή, πώς το παίρνω και πώς το κορμί μου το αφομοιώνει και κατά συνέπεια μετά πώς βγαίνει λεκτικά η επόμενη πρόταση που θα πω στο τηλέφωνο. Παρατηρούμε τον εαυτό μας real time, παίρνοντας τηλέφωνο, κάνοντας, ζητώντας ένα ραντεβού μπροστά στο καθρέφτη για να δούμε τη φυσιολογία μας. Και εκεί παρατηρούμε, καταγράφουμε και στο επόμενο τηλεφώνημα, ίσως ένα-δύο να χρειαστούν τηλεφωνήματα για να παρατηρήσουμε το κορμί μας, και στο επόμενο, στο μεθεπόμενο, βελτιωνόμαστε, αλλάζουμε το κορμί. Αυτό το οποίο συστήνω είναι σίγουρα πίσω η ώμη, αυτό που συστήνω είναι σίγουρο ορθό το κορμί, αυτό που συστήνω είναι να μην κουνιούνται τα πόδια πέρα δόθε, αυτό που συστήνω είναι να έχω ένα χαμόγελο και ένα σταθερό κεφάλι. Και μετά τα ραντεβού θα κλείνονται με σειρά, με συνέπεια, συνεχόμενα.